Εδώ λοιπόν κοντά μας ο Υπουργός Εργασίας, ο κύριος Άδωνος Γεωργιάδης, να του ευχηθούμε καλή χρονιά. Καλημέρα. Χρονιά πολλά, κύριε Υπουργέ. Εύχομαι και εγώ καλή χρονιά σε όλους. Είστε καλά. Χαίρομαι που κάνω ποδαρικό στην ωραία σας εκπομπή. Ευχαριστούμε. Με αγαπημένους μου φίλους. Έπρεπε να έχουμε και το Ρόδι εδώ, το σπάσετε βέβαια. Ναι, έπρεπε να έχουμε και το Ρόδι. Έπρεπε να έχουμε και τον Άρη καταρχάς εδώ, αλλά τον πάντα ήρθα λίγο αργότερα. Εντάξει. Και ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου φυσικά εδώ για να συζητήσουμε τον Υπουργό. Καλή χρονιά, καλή χρονιά, κύριε Υπουργέ. Γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Έργα. Είμαι εδώ, το γάμο των ομόφυλων. Είμαι εδώ, γιατί είμαι Υπουργός Εργασίας την πρώτη μέρα που εφαρμόζω το ξεπάγωμα των τριετιών, μετά από πολλά, μετά από 12 χρόνια. Σωστά. Και χαίρομαι επί θητείας μου φέτος και από φέτος, αλλά και αρκετοί φέτος, θα δούνε αύξηση τα εισοδήματά τους υπάλληλοι στον ιδιωτικό τομέα, λόγω αυτής μας αποφάσεως. Μπαίνει και η ψηφιακή κάρτα. Η ψηφιακή κάρτα στο λιανικό εμπόριο στη μηχανία ξεκινάει να εφαρμόζεται από σήμερα. Να πω ότι έχουμε εκδώσει την υπουργική απόφαση με τους όρους και τον τρόπο που θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα στο λιανικό εμπόριο στη μηχανία την Παρασκευή. Μάλιστα. Έχουμε μια μεγάλη περίοδο χάριτος, μεγαλύτερη στο λιανικό εμπόριο και στις μικρές επιχειρήσεις, μικρότερες βιομηχανία. Όπου, τουρισμό, εστίαση τα έχετε εξαιρέσει. Όχι, αυτή θα πάνε στο τέλος του χρόνου. Θα πάει για... Στο τέλος του χρόνου. Τώρα, μέχρι στιγμής εφαρμόζουμε την κάρτα στις τράπεζες, στα σούπερ μάρκετ. Έχει πάει καλά. Τώρα πάμε και σε πιο μικρές επιχειρήσεις. Γιατί όταν βάλουμε στο λιανικό εμπόριο. Ακόμα και για ένα άτομο, επιχείρηση με ένα άτομο. Όλα, ό,τι επιχείρηση να έχει κάρτα. Στο λιανικό εμπόριο πρέπει να έχει ψηφιακή κάρτα εργασίας. Τώρα με ένα άτομο, αν έχει ένα εργαζόμενο, ναι. Εργαζόμενο, αν είναι μόνο ναι, του, ναι, όχι. Ναι, ναι, αν έχει εργαζόμενο, φυσικά. Όποιο έχει εργαζόμενο, μισθωτό, πρέπει να έχει ψηφιακή κάρτα. Ψηφιακή κάρτα είναι πολύ εύκολο πράγμα. Ίσως θα πρέπει να κάνω, πρέπει να έχω κάνει ένα demo, να το δείξουμε αυτέ τι επόμενε μέρε. Είναι πολύ εύκολο. Κατεβάζει την εφαρμογή ο εργαζόμενο δωρεάν στο κινητό του. Έχει ένα QR code ο κάθε εργαζόμενο, από την Εργάνη κατεβαίνουν ναι, αυτά. Ναι. Το κατεβάζει και η επιχείρηση δωρεάν. Δεν έχει κόστος κανένα. Το κατεβάζει σε ένα τάμπλετ, το κατεβάζει στο κινητό. Θα καταγράφονται μέσα όμως τα ουσιαστικά. Και... Δηλαδή το ωράριο, η υπερορίες, το ένα τάλο. Όταν μπαίνει ο υπάλληλος στο κατάστημα, ο επιχειρηματής αν έχει στο κινητό του την εφαρμογή, στο κινητό αν έχει ένα τάμπλετ στο τάμπλετ, κάνει σκανάρι το QR code. Ναι. Άρα βλέπουμε στην Εργάνη ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης μπήκε 9 και 7 λεπτά. Στο τάμπλετ του ιδιοκτήτη. Ναι, του ιδιοκτήτη. Εκεί που είχε εγκαταστήσει την εφαρμογή. Πάει ο εργαζόμενος. Κάθε επιχείρηση εγκαθιστά την εφαρμογή σε ένα ηλεκτρονικό μηχάνημα. Σε έναν υπολογιστή, ειδικό, παιδί μου κάπου. Ναι. Δεν θα πάρει να αγοράσει μηχάνημα. Στον υπολογιστή επάνω. Στον υπολογιστή, στο τάμπλετ, στο κινητό, όπου νομίζει. Ωραία. Πηγαίνει με το QR code ο εργαζόμενος, σκανάρει ότι μπήκε. Ξέρουμε ότι 9 και 8 μπήκε ο εργαζόμενος. Και όταν αφήγει. Ξανασκανάρω ότι έφυγε. Τι ώρα έφυγε. Και άρα ξέρουμε ότι ο Άδωνος Γεωργιάδης, που είναι υπάλληλος του Δημήτρη Οικονόμου, μπήκε στην επιχείρηση του 9 και 8 και έφυγε 16 και 30. Αν έχει υπερορίες, αν κάνει υπερορίες. Αν είναι παραπάνω από το 8ωρο, αθροίζονται αυτά όλο το μήνα και το τέλος του μήνα πρέπει να πληρωθεί την υπερορία του υπάλληλος. Αν δεν πληρωθεί την υπερορία, κοκκινίζει. Καταγράφεται και αυτό στην κάρτα. Αδύναμα σημεία έχει. Αν θέλει κάποιος να σκεφτεί πονηρά. Αδύναμο σημείο έχει. Μπορεί να γίνουν λάθη. Δεν λέω ότι μια εφαρμογή που θα έχει εκατομμύρια χρήστες την ημέρα, μπορεί να γίνει λάθη. Γι' αυτό και εμείς έχουμε προβλέψει ότι οι επιχειρήσεις μπορούν κατά την κατάθεση της API Delta, δηλαδή τον επόμενο μήνα μετά από το κλείσιμο του μήνα, θα μπορεί να καταθέτει επιχείρηση απολογιστικά πόσο δούλεψε ο κάθε υπάλληλος. Εάν δεν υπάρξει ένσταση από τον υπάλληλο ότι αυτό που έχει καταθέσει η επιχείρηση είναι ψέματα, ισχύει η δήλωση της επιχείρησης. Ώστε να μην. Γιατί κάποιος μπορεί να το ξεχάσει. Ναι. Μπορεί να το ξεχάσει όταν φεύγει. Ναι, για φαντάζομαι να σε εργαζόμενο να το ξεχάσει όταν φεύγει και να γράφει η κάρτα. Ότι, ναι, ότι είναι σπίτι και δουλεύει. Ότι εργάζεται. Ναι. Αυτά έχουμε δώσει περιθώριο να διορθώνονται απολογιστικά από την επιχείρηση. Να μην υπάρχει ανησυχία. Ναι, αλλά σας λένε ότι αφήσατε επίτηδες έξω εστίαση και τουρισμό, που είναι η μεγάλη μάζα. Όχι, εκείνη δεν είναι αυτό. Είχαμε πει από την αρχή ότι η εστίαση και ο τουρισμός θα πάνε στο τέλος. Ναι. Για ποιο λόγο, ότι εκεί η εφαρμογή είναι πολύ δύσκολη. Είναι εργαζόμενοι πάντως. Λαό, η Ελλάδα αυτό πουλάμε. Το λιανικό εμπόριο δεν έχει εργαζόμενου. Έχει, ναι, προφανώς, αλλά η εστίαση και ο τουρισμός είναι μεγάλος, μεγάλη εικόνα. Η πολιτική μου βούληση ήταν η εξής. Θα την εφαρμόσουμε την κάρτα από σήμερα, όπως είδατε, σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της οικονομίας μας. Θα δούμε πώς δουλεύει. Έχουμε δώσει περίοδο χάριτος όπου η επιθεώρηση της εργασίας θα μπορεί να κάνει ελέγχους, αλλά να μην βάζει πρόστιμα, μάλιστα, γιατί μπορεί να μην έχει καταλάβει η επιχείρηση που λειτουργεί, να μην έχει καταβάσει την εφαρμογή ακόμα, να έχει ενημερωθεί επαρκώς. Όλα αυτά ανθρώπινα είναι. Δεν θέλω να καταλήξω τον δόλο. Εμένα ενδιαφέρει να λειτουργήσει το σύστημα. Να δουλέψει το σύστημα, ναι. Και όταν δούμε ακριβώς πώς δουλεύει και ποιες είναι οι αδυναμίες του στη μεγάλη εφαρμογή, θα πάμε στο πιο δύσκολο κομμάτι της οικονομίας και θα πει από την αρχή ότι θα το εφαρμόσω περίπου τον Οκτώβριο. Για ποιο λόγο θέλω να κλείσει και η φετινή τουριστική περίοδος ομαλά, να μην μπει κάποιος να κάνει μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην καρδιά της τουριστικής μας βιομηχανίας, που είναι πράγματι το κορυφαίο τμήμα του ΑΕΠ μας,
και να είμαστε έτοιμοι του χρόνου τέτοιες μέρες να λειτουργεί κανονικά και συνεχίσουμε τον τουρισμό. Εκεί που έχουμε τις περισσότερες καταγγελίες για καταστρατήγηση των εργασιακών σχέσεων. Είναι σίγουρα εστίαση. Των δικαιωμάτων. Χωρίς συζήτηση. Χωρίς συζήτηση καμία. Άρα του χρόνου τέτοιες μέρες θα είναι παντού. Του χρόνου τέτοιες μέρες θα είναι και στην εστίαση φυσικά. Θα το αντιμετωπίσει η ψηφιακή κάρτα, πιστεύετε? Η ψηφιακή κάρτα είναι το απόλυτο εργαλείο. Διότι έχουμε βάλει, όπως ξέρετε, και πρόστιμο όταν κάποιο ψεύδεται στην κάρτα. Τι θα πω ψεύδεται τώρα? Λένε, έχουμε βάλει πρόστιμο 10.500 ευρώ αν πει ψέματα στην κάρτα. Ναι. Τι θα πει ψέμα όμως? Δηλαδή, όχι αυτό που λένε ορισμένοι, μα αν ήρθε ένα πελάτη τελευταία στιγμή και δεν φύγει ο εργαζόμενος και κάτσε 20 λεπτά παραπάνω, θα βάλει 10.500. Όχι βέβαια. Αφού αυτό μετράει στην κάρτα. Ναι. Αν όμως βάλει τον εργαζόμενό σου να χτυπήσει την κάρτα ότι έφυγε ο εργαζόμενος. Ενώ δουλεύει. Και μετά μείνει μέσα και δουλεύει χωρίς να χτυπήσει την κάρτα. Mm-hmm. Άρα μου έχει πει ψέματα. Πώς θα το βρει αυτό? Μα όταν μπει ο επιθέτης εργασίας μέσα, θα δει αν ο εργασμός χτυπήσει την κάρτα. Αν μπει έλεγχος. Επίσης, να πω ότι κάνουν κάτι άλλο από σήμερα. Για τις επιχειρήσεις που έχουν την κάρτα, λέω τώρα, έτσι. Οι επιχειρήσεις που έχουν αποκτήσει την ψηφιακή κάρτα έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν το θέλουν. Αν θέλουν, μπορούν να συνεχίσουν όπως είναι τώρα. Έχουν δικαίωμα να επιλέξουν αν το θέλουν να καταργήσουν όλη την προδήλωση ωραρίου στην εργάνη. Να φύγει από πάνω μια τεράστια γραφειοκρατική ύλη. Γιατί όμως το κάνουμε αυτό? Γιατί λέμε, αφού πια σε ελέγχουμε την κάρτα. Δεν μας ενδιαφέρει να μας δηλώσει το ωράριο του Παυλόπουλου, γιατί τον βλέπω τον Παυλόπουλο πότε δουλεύει. Online. Τον βλέπω. Σωστά. Άρα μπορεί να γλιτώσει αυτό το βήμα που σου κάνει ο λογιστής σου κάθε μήνα, ναι, και που καμιά φορά έχει πάει εξηγήσει και δεν προλάβει την ημερομηνία και μπήκε πρόβλημα γιατί δεν το έχει δηλώσει. Αυτό μπορεί να απαλλαγεί από όλο αυτό, εάν τηρεί την κάρτα. Αν όμως πας και πεις ψέματα στην κάρτα, τότε όλο το σύστημα έχει καταρρεύσει. Γι' αυτό παίρνει 1500. Ελπίζουμε να μην συμβαίνει τις Κυριακές. Γιατί αν συμβαίνει τις Κυριακές, σημαίνει ότι θα δουλεύουν και τις Κυριακές οι εργαζόμενοι. Τι εννοείτε? Καλό είναι κάποια στιγμή. Στις Κυριακές μπορούν να δουλεύουν μόνο αυτές οι επιχειρήσεις που προβλέψουν ότι δικαιούνται να δουλεύουν. Και αν δουλέψει εργαζόμενος την Κυριακή, ιδιαίτερα στην μηχανία που νομοθετήσαμε και πρόσφατα, παίρνει το 75% επιπλέον ημερομίσθιο συν άλλο 60%. Πάει 135%. Αν όμως δεν επιτρεπόταν η εργασία τις Κυριακές, ήταν νόμος δηλαδή, δεν θα φοβόταν κανένας εργαζόμενος. Να πει, όλα, δηλαδή, να πει τα ναι και τα όχι. Κάποιες επιχειρήσεις από τη φύση δεν μπορούν να μην δουλεύουν και την Κυριακή. Πρώτα απ' όλα, ένα εστιατόριο δεν πάμε να δουλεύει την Κυριακή. Ένα ξενοδοχείο δεν πάμε να δουλεύει την Κυριακή. Mm-hmm. Υπάρχουν βιομηχανίες που δεν μπορούν να μην δουλεύουν την Κυριακή. Mm-hmm. Είναι 7 ημέρες λειτουργίας. Προφανώς και δεν μιλάμε. Δεν μιλάω. Η κάρτα καταγράφει τη νόμιμη εργασία. Εμπορικά. Για εμπορικά καταστήματα. Άτισε τις νομοθετημένες κυριακές. Δεν μιλάω για αυτές. Για τις Κυριακές που κλειστά καταστήματα δεν δουλεύει η κάρτα. Έχουν κλειστά καταστήματα. Είναι αμαύρη εργασία που δουλεύουν. Σε διά αλλάζουμε θέμα τώρα καμιά κάρτα. Πάντως βλέπετε ότι η Υπουργή Εργασίας δουλεύει πολύ. Να πω είμαι ευτυχής διότι 50.000 εργαζόμενοι συνταξιούχοι είδαν αύξηση 30% σύνταξή τους ήδη. Διότι η σύνταξη του Ιανουαρίου προκαταβάλλεται το Δεκέμβριο. Επειδή σταμάτησε η κράτηση 30%. Μάλιστα. Είμαι πάρα πολύ ευτυχής αυτές τις μέρες των εορτών. Βρέθηκα σε πολλά τραπέζια ο πάρα πολλοί συνταξιούχοι μου είπαν ότι ψάχνουν να βρουν δουλειά και είναι πολύ χαρούμενοι που τώρα δεν κόβει τη συνταξή τους και με ευχαρίστησαν γι' αυτό. Και πάρα πολλές επιχειρήσεις ότι μπορούσαν ήδη να μιλήσουν με εργαζόμενους παλαιούς που είχαν και να τους καλέσουν να γυρίσουν πίσω για να μην στερηθούν των υπηρεσιών τους. Άρα αυτό είναι επίσης πάρα πολύ καλό και είμαι ευτυχής γι' αυτό. Μας λέτε όλα τα καλά. Εμείς όμως θα ξεκινήσουμε με κάτι αρνητικό που συζητάγαμε και πριν και με τους συναδέλφους και είχαμε κοντραριστεί εδώ με τον Άρη και τον Βαγγέλη για το θέμα της ακρίβειας, κύριε Υπουργέ. Αυτό είναι τεράστιο εργασία θέμα. Ναι, δεν έχει σημασία. Δεν είναι, αλλά είναι μια γενικότερη. Είστε από τους κορυφαίους υπουργούς και έχετε θέσει και άποψη. Επειδή εγώ ξέρετε, έχω την συνήθεια, δεν το λέω τώρα επειδή είμαι εδώ, όταν ξυπνάω το πρωί ανοίγω Sky και σας λέω πάντα. Δεν υπάρχει. Την ώρα που είναι εδώ πέρα, ειδικά ο Άρη με τον Βαγγέλη και κάνω την κουβέντα, το χάνω. Οπότε, άρα λοιπόν, το είδατε, το ώρα, debate. Είπε ο Άρης κάτι και είναι σωστό. Το λάδι, επειδή είχε την αμφιβολία ο Βαγγέλης, το ελαιόλαδο, όλα τα αγαθά στον καπιταλισμό, όλα τα commodities, υπόκειται στο νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Γι' αυτό δεν έχουν σταθερές τιμές παγκόσμια. Είναι παγκόσμια χρηματιστηριακά αγαθά. Ένα από αυτά είναι και το ελαιόλαδο, όσο και αν σας κάνει εντύπωση. Του οποίου η τιμή καθορίζεται από το νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Αλλά η Ελλάδα είναι όπου και αν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά έχουμε. 30 φιλιά μπορεί να μικρότερη φιλιά. Παραγωγή ελαιολάδου στον κόσμο. Μάλιστα. Γιατί? Και στην Ελλάδα μικρότερη. Γιατί? Στην Ισπανία, λόγω πολύ μεγάλη ξηρασία και πυρκαγιών, είχαμε πτώσει 40% τη παραγωγή του. Και πήραν τη δική μα. Με τη μεγαλύτερη παραγωγή στον κόσμο. Δηλαδή, το 40% τη Ισπανία είναι τεράστιε ποσότητε ελαιολάδου που λείπουν από την παγκόσμια οικονομία. Και εμεί. Είχαμε μικρότερη παραγωγή. Mm-hmm. Και η Ελλάδα έχει μικρότερη παραγωγή. Και η Ιταλία έχει μικρότερη παραγωγή. Λόγω των κλιματικών συνθηκών. Ίσως η κλιματική αλλαγή να επηρεάζει και αυτό τον κύκλο. Αυτό μην μείνουμε σε ένα προϊόν τώρα, κύριε Υπουργέ. Ως αποτέλεσμα αυτού έχεις. Ωραία. Ολοένα και αυξανόμενη ζήτηση στο ελαιόλαδο. Για ποιο λόγο? Γιατί όσο
προχωράει η επιστήμη, αποδεικνύει το λάδι αυτό είναι το πιο υγιεινό και το πιο καλό για να το τρώμε. Ιδιαίτερα σε χώρους που η Κίνα έχει συνέχεια αλματώδη άνοδο για κατανάλωση, άρα έχει αύξηση τη ζήτησή του και ταυτόχρονα μείωση προσφορά του. Τι λέει λοιπόν ο Άνταμ Σμιθ, ανεβαίνει η ζήτηση, πέφτει η προσφορά, ανεβαίνει η τιμή. Μάλιστα. Η αυξημένη τιμή που βλέπουμε στα ράφια στο ελληνικό μα προκαλεί μεγάλη δυσαρέσκεια. Θα ήθελα να σα πω βεβαίω και τη Ζαϊό Μάρξ να αντιμετωπίσουμε λίγο τη τιμή του σούπερ μάρκετ. Γιατί αν μπλέξουμε με τον Άνταμ Σμιθ και τον Μάρξ, δεν θα βγάλουμε μάγκε. Πιστέψτε με, είναι ο δίκαιο μου φαίνεται. Η φέτα, το απορριπαντικό, το καθαριστικό, το σούπερ μάρκετ συνολικά. Επειδή σας άκουσα. Εντάξει, το λάδι έχετε δίκιο σε αυτό. Έτσι όπως το λέτε είναι. Επειδή στα άλλα τι κάνουμε. Επειδή σας άκουσα. Οι αυξημένες τιμές του ελαιολάδου δεν έχουν μόνο αρνητική συνέπεια για μας. Η παραγωγή ελαιολάδου της Ελλάδας, οι οποίοι για πολλά χρόνια πουλάγαν με ζημία. Μάλιστα. Εδώ και 2-3 χρόνια πουλάνε με υψηλά κέρδη. Κερδίζουν περισσότερα. Αυτό βέβαια. Δεν είναι κακό. Πρώτα απ' όλα πρέπει να θεραπεύσουν τη ζημία προηγούμενων ετών. Πρέπει να κάνουν επενδύσεις να παράγουν περισσότερο λάδι. Δηλαδή αυτό είναι μια φυσιολογική αναλλαγή του κύκλου της οικονομίας. Πάμε στο σούπερ μάρκετ. Τώρα, στο σούπερ μάρκετ. Με μεγάλη ικανοποίηση, όσο εμπνευστής του καλαθιού του νοικοκυριού, διάβασα το τελευταίο δελτίο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Όπου λέει ότι και στα απορριπαντικά, όλα τα απορριπαντικά που ήταν ενταγμένα στο καλάθι είχαν μηδενική αύξηση για ένα χρόνο. Και στο γάλα, ότι οι καταναλωτές προτιμούν κατά τα 2-3 πια γάλα μέσα από το καλάθι, γιατί στο καλάθι η τιμή του γάλακτος έμεινε σταθερή. Μάλιστα. Άρα, με τον μηχανισμό που ονομάζεται καλάθι νοικοκυριού, σε ένα 12μηνο υψηλού πληθωρισμού, προσφέραμε στους συμπολίτες μας και στα απορριπαντικά και στο γάλα μία ευκαιρία μηδενικού πληθωρισμού. Θα πείτε τώρα εσείς. Ναι, αλλά δεν μπορούσε να πάρει το απορριπαντικό που ήθελε. Μάρκα Χ. Πήρε ένα άλλο. Δεν θα πω αυτό. Θα πω άλλα. Διότι το καλάθι του νοικοκυριού ήταν. Αυτά είναι γραμμένα επίσημα. Ήταν μια καλή πρωτοβουλία. Και θα το πω και ως προσωπική άποψη. Που πάντοτε όμως ήταν κρυμμένη. Ήταν κρυμμένη, κύριε Υπουργέ. Όταν ο καταναλωτής πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ, έχει να αντιμετωπίσει την τιμή του τυριού, την οποία είναι απαγορευτική για τη μέση οικογένεια, την τιμή του λαδιού που είναι απαγορευτική για τη μέση οικογένεια, την τιμή των προϊόντων που είναι απαγορευτική. Και εγώ λέω, ας μην μπούμε στη θεωρία του καπιταλισμού και του ελεύθερου ανταγωνισμού, διότι σε αυτή την περίπτωση η κυβέρνηση, η κάθε κυβέρνηση, οφείλει να ελέγχει. Οφείλει να προχωράει σε ρυθμίσεις, οφείλει να ελέγχει την αγορά και να επιβάλλει τους νόμους της. Γι' αυτό ψηφίζω με εμπιστοσύνη μια κυβέρνηση. Εάν αυτή η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν ελέγχει, νομίζω είμαστε τελείως άδικοι. Πρώτον, ο νόμος για το φιξαρισμένο περιθώριο κέντρου, που είναι δικός μου νόμος και ανανεώθηκε τώρα και από τον διάδοχο μου τον κύριο Σκρέκα, να το ευχηθώ καλή χρονιά, είναι ένα νόμο που δεν υπάρχει πουθενά άλλο στην Ευρώπη. Είναι δικιά μας ευρεσία. Το περιθώριο κέρδους, λέμε. Μάλιστα. Φτιάξαμε και το νόμο. Φτιάξαμε και την υπηρεσία τη ΔΜΕΑ και την εξοπλίσαμε και το κατάλληλο. Γίνονται έλεγχοι, κύριε Υπουργέ. Ωραία τα αυτά που φτιάξατε. Λέει, όλα αυτά απρόσωπα που μου πει, πώς μου μπαίνουν. Και πώς επιμένει η ακρίβεια τότε. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ακρίβεια υπάρχει, το πληθωρισμός ανέβηκε παγκόσμια πάρα πολύ. Μάλιστα. Δεν μπορεί να μην υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή, μην περιμένετε τις τιμές που θυμάστε πριν από 3-4 χρόνια. Αυτές τις τιμές τελειώσανε. Δεν ξέρω αν θα καλάσουν ποτέ. Πάντως, γιατί περίπου εμάς δεν υπάρχουν. Παγκόσμια δεν υπάρχουν. Είτε ανέβηκαν τιμές. Και ένα δεύτερο κομμάτι είναι η εσωκέρδεια. Είναι το πάνω από αυτό που θα έπρεπε να είναι από τον πληθωρισμό. Εκεί κάνετε ελέγχους. Εκεί κάνουμε ελέγχους και βάζουμε και πρόστιμα. Τώρα, βάζουμε πρόστιμα. Εάν ήταν ακόμα και στις τράπεζες που επιλογή. Λέγατε το πρωί, ναι. Ο έλεγχος ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 19 επί θητείας μου. Είχα πάει στη Βουλή 4 φορές ερωτήσει του ΣΥΡΙΖΑ τι γίνεται με τον έλεγχο στις τράπεζες. Τους έλεγα, παιδιά, η Επιτροπή είναι ανεξάρτητη. Λειτουργεί με τους ρυθμούς για να τεκμηριώσει το πρόβλημα. Και τι έγινε. Έβαλε η Επιτροπή Ανταγωνισμού το υψηλότερο πρόβλημα στις τράπεζες που έχει μπει ποτέ. Οι τράπεζες το πληρώσαν αδιαμαρτύρητα και από πρώτο του χρόνου σήμερα έχουν μειώσει και τη τιμή. Μήπως λοιπόν οι υπόλοιπες παρεμβάσεις δεν λειτουργούν, κύριε Υπουργέ? Να κάνουμε δηλαδή, ένα πείραμα. Αν ήταν... να μπούμε να μεταφέρουμε λεφτά. Δεν συζητείτε ότι η ανακοίνωση της για, για τη νέα πολιτική προμηθειών των τραπεζών από σήμερα εφαρμόζεται υποχρεωτικά. Για να σου το πω διαφορετικά, εάν μια τράπεζα που έχει συμφωνήσει να κάνει αυτές τις χρεώσεις σήμερα βάλει χρεώσεις παραπάνω από αυτές που έχει συμφωνήσει, το πρόστιμο που θα απειληθεί να φάει από την Επιτροπή είναι ποσοστό επί του τζίρου της τράπεζας. Μπορεί να καταλάβεις το μέγεθος του προβλήματος. Αλλά το ερώτημα εδώ, είναι για, εδώ για να γυρίσουμε στην ακρίβεια. Αυτό είναι το βασικό. Εάν ήταν. Άρα όμως ο θεσμός. Και η Υπουργεία μου ξεκίνησε ο έλεγχος στις τράπεζες και τελικά μπήκε το πρόστιμο και μειωθήκαν οι χρώσεις. Όλα αυτά γίνανε επί κυβερνήσεως Μητσοτάκης. Άρα οι θεσμοί λειτουργούν. Άρα η κουβέντα, αν κάνουμε ελέγχους, δεν είναι αληθινή. Ακρίβεια υπάρχει. Το ερωτηματικό είναι γιατί υπάρχει προμήθεια. Είναι κλεψιά η προμήθεια από μόνη της, ναι ή όχι?
Δηλαδή μπαίνω ηλεκτρονικά. Έχω εξυγχρονίσει το σύστημά μου. Μπράβο του κυρίου Πιερακάκη και τη κυβερνήσεω. Όχι, αυτά είναι ιδιωτικά συστήματα. Μάλιστα. Και τα έχω ξεπεράσει. Και μπαίνω να κάνω τι διατραπεζικέ μου συναλλαγέ, να πληρώνω δηλαδή φόρου, τα πάντα. Και μου παίρνει προμήθεια. Όταν πάω στο ATM μου παίρνει προμήθεια. Με κλέβει δηλαδή. Αυτό λέω, με κλέβει. Θα μου πεις 0,30 λεπτά. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Γιατί σε κλέβει, ρε Ευαγγελή, δεν είναι. Υπάρχει πράξη τσάμπα. Υπάρχει κάποια υπηρεσία. Εδώ τσάμπα. Ηλεκτρονικά είναι τσάμπα. Γιατί είναι τσάμπα. Γιατί είναι τσάμπα. Δεν είναι τσάμπα. Πώς είναι τσάμπα. Είναι. Εντάξει, λέει ο Ευαγγελής ότι δεν είναι. Δωρεάν είναι. Αυτό λέει. Μια τράπεζα για να έχει αυτή την υπηρεσία έχει βάλει ηλεκτρονικό σύστημα. Έχει βάλει μια εταιρεία να δίνει σέρβις στο σύστημα που χαλάει. Πέντε αναβαθμίσεις έχει πάρει. Εγώ δεν λέω ότι οι χρεώσεις είναι σωστές. Εγώ, επειδή με ένα μ' αρέσει ο ελεύθερος ανταγωνισμός, προσδοκώ μετά την επιβολή του προστίμου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, ο ελεύθερος ανταγωνισμός να οδηγεί σε μικρότερες χρεώσεις. Έτσι πρέπει να λειτουργήσει το σύστημα. Έτσι δουλεύει ο καπιταλισμός. Θα το δούμε τους επόμενους μήνες θα γίνει. Αλλάξουμε θέμα, ελάτε, παιδιά. Εάν ήταν στη δική σας επιλογή, θα επεκτείνατε το καλάθι του νοικοκυριού ή θα βάζετε το μείον 5%. Α, δεν είναι σωστή αυτή. Δεν μπορώ να απαντήσω αυτό. Υπάρχει υπουργός αρμόδιος που κάνει την πολιτική του. Και να πω και το εξής, γιατί θέλω να μιλήσω. Αποδίδει το μείον 5 αυτό. Ο Κώστας Κρέκας δεν είναι ένας απλός υπουργός. Ο άνθρωπος ξέρει από αγορά ο ίδιος. Δηλαδή, όπως μιλήσει μαζί του, καταλαβαίνει. Καταλαβαίνει πώς βλέπει το εμπόριο. Είναι από πάνω από το πρόβλημα και ο ίδιος τον έχει πάρα πολύ. Τον εκτιμώ πάρα πολύ. Χαίρομαι που με έχει διαδεχθεί ο Κώστας Κρέκας εκεί και θέλω πραγματικά. Δεν είναι μεγάλη μάχη. Δεν είναι εύκολη αυτή η μάχη, παιδιά. Αυτή είναι μια δύσκολη μάχη. Πάμε να αλλάξουμε, κύριε Υπουργέ. Πάμε στο θέμα των ιδιωτικών ΑΕΗ, μη κερδοσκοπικών τέλος πάντων, όπως και να υποθούν, σημασία έχει πώς θα γίνει όλο αυτό. Αυτό περιμένουμε, θα μπει στη διαβούλευση τώρα και περιμένουμε να ψηφιστεί μέχρι τέλος της εβδομάδας το νομοσχέδιο. Του μήνα. Μέχρι τέλος του μήνα. Ναι, έχει πει και ο Πρωθυπουργός, μέχρι τέλος του μήνα θα ψηφιστεί. Δεν ξέρω τους κοινοβουλευτικούς ρυθμούς, αλλά. Και να εφαρμοστεί από του χρόνου πια. Στην πράξη, λέω τώρα. Την ώρα που θα ψηφιστεί, μέχρι να φτιαχτεί το πρώτο τέτοιο πανεπιστήμιο, θα περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα. Για Σεπτέμβριο του 2025 δεν είναι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να το ανακοινώσει κανείς αυτό. Πρέπει να βρεθεί το ίδρυμα του εξωτερικού που θα διαφερθεί να κάνει αυτό το πράγμα. Το να βρει το κάμπους, να αγοράσει τη γη. 25-26 είπε ο κύριος Κερακάκης. Την ακαδημαϊκή χρονιά 25-26. Δεν να πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο για να καταλάβουμε ένα πράγμα, κύριε Υπουργέ. Εδώ το κάθε πανεπιστήμιο του εξωτερικού που θα έρθει στην Ελλάδα θα φτιάξει δικό του κτίριο, δικές του υποδομές. Θα δικά του όλα. Πολύ αυστηρές προδιαγραφές. Οι κτηριακές προδιαγραφές που μπαίνουν στον νόμο είναι πάρα πολύ υψηλές. Ακριβώς για να αποφύγουμε αυτό που ακούστηκε από κάποια μέλη της αντιπολίτευσης ως κριτική, που εγώ το δέχομαι, αν είναι γνήσια αγωνία. Μην δούμε ένα πανεπιστήμιο σαν διαμέρισμα στο κέντρο της Αθήνας. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν θα είναι αυτό. Το κάμπους, οι προδιαγραφές που μπαίνουν για αυτά τα πανεπιστήμια είναι πάρα πολύ υψηλές. Δεν μιλάμε για επενδύσεις πλάκας, μιλάμε για σοβαρές επενδύσεις από σοβαρά ιδρύματα. Άρα θα δούμε λοιπόν να εξελίσσεται κάτι σαν αυτό που βλέπουμε και στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, ιδρύματα του εξωτερικού. Ο σκοπός μας. Εγώ ήμουν πάντα θειασότης της απελευθέρωσης της ανατάτης εκπαίδευσης. Ήμουν από την αρχή που μπήκα στην πολιτική. Έχω ζήσει στη Βουλή πώς το Πασόκ έκανε ένα βήμα στην Επιτροπή και ψήφισε ναι και μετά έκανε πίσω για τους κομματικούς λόγους τότε. Και έχασε η Ελλάδα 15 χρόνια τζάμπα. Λοιπόν, η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης εκπαίδευσης πολύ μεγάλος τις επόμενες δεκαετίες. Γιατί μας το επιτρέπει ο γεωγραφικός μας χώρος, που είμαστε στο επίκεντρο μιας μεγάλης περιοχής, μας το επιτρέπει ο πολιτισμός και η ιστορία μας, που μας δίνει ένα πολύ μεγάλο brand, μας το επιτρέπουν οι πολύ καλά κατεστημένοι εκπαιδευτικοί που μπορούμε να έχουμε στον τόπο αυτόν. Άρα η Ελλάδα μπορεί να γίνει πόλος έλξης σοβαρών ιδρυμάτων εδώ, αν το κράτος ακολουθήσει μια σοβαρή και συνεπή πολιτική. Χαίρομαι, διότι από την ώρα που έγινε ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό και τον αρμόδιο Υπουργό, δεν έγινε τόσο μεγάλη φασαρία πολιτική όσο σε προηγούμενα χρόνια. Για να είμαστε δίκοι. Σωστό είναι, ναι. Και το Πασόκ κράτησε μια υπεύθυνη στάση. Θα το πω αυτό. Και ο ΣΥΡΙΖΑ για να είμαι ειλικρινής, για το παρελθόν και την ιστορία αυτού του χώρου, η ένταση της κριτικής του ΣΥΡΙΖΑ με συγχωρείτε είναι πάρα πολύ χαμηλή. Ήταν μετριασμένη. Πάρα πολύ χαμηλή. Αν έτσι το πάμε, παιδιά, θα κάνουμε θαύματα. Δεν θα κάνει θαύματα η κυβέρνηση. Αυτό μείνει για τον ελληνικό λόγο από τι δεκαετίες. Αυτό μπορεί να είναι πρόκλημα και για την αναθεώρηση του 16. Εντάξει, η αναθεώρηση του άρθρου 16, εάν προχωρήσει ο νόμος και κριθεί συνταγματικός ο νόμος, αυτό θα προσβληθεί σίγουρα σε πολλές επικρατείες. Δεν συζητείται. Ναι, ναι, βέβαια. Εμείς προσδοκούμε ότι είναι όλα εντάξει και θα κερδίσουμε αυτή τη σχετική προσφυγή. Αλλά αυτό είναι θέμα δικαστηρίου, δεν ελέγχω το δικαστήριο. Ναι. Εάν υποτεθεί λοιπόν ότι γίνεται η προσφυγή και κριθεί συνταγματικός ο νόμος, νομίζω πια η μάχη του άρθρου 16 γίνεται μάχη οπισθοφυλακής. Μάλιστα. Δηλαδή μετά θα πρέπει να αλλάξει το Σύνταγμα.
για να προσαρμοστεί στην πραγματικότητα. Πρέπει να περάσουμε από νέα θεωρητική βουλή. Αυτό θα γίνει έτσι κι αλλιώ. Έχει γίνει και στο παρελθόν αυτό, να ξέρετε. Ναι, ναι. Έχουμε αλλάξει το συντάγμά μα. Αυτό είναι, αυτό είναι για το οποίο κατηγορείστε περισσότερο μια και ποιο πράγμα. Την κουβέντα, Δημήτρη, ότι πα ένα βήμα μπροστά. Ενώ έπρεπε πρώτα να πας σε ανεθεωρητική βουλή. Ναι, να εξηγήσω κάτι εδώ, γιατί έχει κάποιο ενδιαφέρον αυτό. Γιατί θα κάνω. Είναι σοβαρή η συζήτηση. Σοβαρά. Δεν λέω όχι. Στο Σύνταγμά μας, κοιτάξτε φυσικά το άρθρο 16, υπάρχει όμως και η λεγόμενη υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Η συνταγματική υπεροχή του ενωσιακού δικαίου. Εκεί πατάτε έτσι κι αλλιώς. Εκεί πατάμε. Τι λέει δηλαδή το Σύνταγμά μας? Λέει ότι αν κάτι προσκρούει στις ευρωπαϊκές συνθήκες. Οι ευρωπαϊκές συνθήκες υπερτερούν ενός άρθρου του ελληνικού συντάγματος. Και θυμίζω μια υπόθεση πολύ γνωστή σε όλους μας από το παρελθόν, το βασικό μέτοχο. Mm-hmm. Όταν μπήκε ο σύντομο βασικό μέτοχο, ιτήθηκε ο νόμος αυτό στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και άλλαξε ο ελληνικό συντάγμα. Αλλά δεν θα καταπέσει. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν είναι παράλογο αυτό όσο νομίζουν ορισμένοι, γιατί είναι ήδη μέσα στο Σύνταγμα αυτή η έννοια. Και τι έχει αλλάξει το παρελθόν? Υπήρξε μια δίκη για την Ουγγαρία. Mm-hmm. Που βγήκε πριν από μερικούς μήνες η απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστήριου, που καταδίκασε την Ουγγαρία, η οποία είχε επίσης απαγόρευση συνταγμάτων για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, την καταδίκασε και την υποχρέωσε να επιτρέψει την εγκατάσταση του πανεπιστημίου που είχε κάνει προσφυγή στο έδαφος της. Άρα τώρα υπάρχει ένα δικαστικό προηγούμενο σε επίπεδο ένωσης που λέει ότι απαγορεύω στα κράτη να βάλουν στο Σύνταγμά τους απαγόρευση ιδιωτικών πανεπιστημίων. Άρα εκεί πάνω εκεί πατάμε. Μάλιστα. Ναι. Έτσι. Αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς, αν μου επιτρέπετε. Διότι δεν μπορεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, και το γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα, να είναι πανάκια. Όταν θέλω να αλλάξω το Σύνταγμα. Στην προκειμένη περίπτωση η διαδικασία λέω, η νομική είναι η εξής. Λέω. Και επίσης, μια και μιλάμε για τα ιδιωτικά. Η νομική διαδικασία μιλάμε. Ναι, γι' αυτό όταν μιλάω. Όταν γίνει εγώ. Προσφυγή και πάει στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Αυτό λέω, ξέρετε ότι δεν είναι πανάκια το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Συμβούλιο της Επικρατείας δεν καταρρύπτει. Δεν καταρρύπτει τα εθνικά συντάγματα. Κύριε Υπουργέ. Είπα, υπάρχει υπεροχή ενωσιακού δικαίου. Τι θα κάνει το συνταγματικό μας δικαστήριο? Αυτό το κάνει σάμπουαρ, δεν μπορεί να μην το κάνει. Είναι τυπική διαδικασία. Θα στείλει προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και θα πει. Δικάζω μια τέτοια προσφυγή από πλευράς ενωσιακού δικαίου. Τι ισχύει? Τι ισχύει? Μάλιστα. Ξέρουμε το ότι έχει πει το δικαστήριο. Ναι, το δικαστήριο δεν μπορεί να πει άλλο για την Ουγγαρία και άλλο για την Ελλάδα. Εμφανίζεται για όλους. Άρα η απάντηση βήμα. Του ενωσιακού δικαίου θα είναι. Κύριε, δεν μπορεί να το αποκλείσει. Γρήγορα μια απάντηση, κύριε Υπουργέ. Ελάτε, γιατί κλείνουμε. Υπάρχει άλλο θέμα. Η Εκκλησία διαφωνεί. Εσείς διαφωνείτε. Άλλοι κορυφαίοι υπουργοί διαφωνούν. Και ο κόσμος της Δημοκρατίας σε μεγάλη πλειοψηφία διαφωνεί. Το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών για την τεχνοθεσία. Κοινωνία, γιατί διαφωνεί. Το φαίνεται. Κοίτα, στις δημοσκοπήσεις. Στις δημοσκοπήσεις είναι υπέρ. Μισό-μισό. Είναι κατά. Μισό-μισό. Οριακά πράγματα. Παραπάνω είναι η κατά. Είναι ο δημοκράτης. Ειδικά στην τεχνοθεσία. Είναι παραπάνω η υπέρ. Ειδικά στην τεχνοθεσία. Αλλά πάει σχεδόν. Αφού υπάρχει τέτοια αντίδραση. Ένα λεπτό. Ψυχραιμία. Εμείς έχουμε. Το κόμμα δεν ξέρω. Να καταλάβουμε γιατί συζητάμε. Όταν λέμε γάμος των ομοφυλόφιλων ζευγαριών. Τι εννοούμε? Εννοούμε θρησκευτικό γάμο σε εκκλησία? Όχι. Δεν έχει σημασία αυτό. Μας ενδιαφέρει. Το λέω για να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει. Δεν μπορεί να επιβάλλεις την εκκλησία, θα κάνεις την εκκλησία προς Θεού. Η εκκλησία λέει όχι. Πολιτικό γάμο λέμε. Για πολιτικό γάμο. Μιλάμε για ένα πολιτικό γάμο. Μάλιστα. Σήμερα τι κάνουν δύο άνθρωποι ομοφυλόφιλοι που θέλουν να ζήσουν μαζί? Σύμφωνο συμβίωσης. Πάνε λέει σαν συμβολιογράφο και υπογράφουν ένα σύμφωνο. Αυτό δεν κάνουν σήμερα. Τι λέμε τώρα, αντί να πηγαίνουν σε ένα συμβολιογράφο, να πηγαίνουν σε ένα δημαρχείο? Γιατί μάλιστα. Είναι αυτό το θέμα τόσο φοβερό για να διχαστεί η κοινωνία? Ακούτε τι λέει ο Υπουργός. Είναι τόσο θέμα αυτό τόσο σοβαρό? Επομένως άνετα μπορεί να πηγαίνουν. Επομένως άνετα μπορούν να πηγαίνουν στο δημαρχείο. Αυτό δεν είναι σοβαρό, γιατί αντιδράει ο Γιώργιάδης? Θεωρώ ότι αυτό δεν είναι ζήτημα διχασμού καθόλου. Άλλωστε. Εσείς θα το ψηφίσετε αυτό το νομοσχέδιο? Ακριβώς. Για να σας πω το νομοσχέδιο, πρέπει να δω το νομοσχέδιο. Δεν ξέρουμε τι θα λέει. Τι θα λέει το νομοσχέδιο? Καθόλου δεν ξέρουμε. Αν το δούμε, τα νομοσχέδια. Υπέρ του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών είστε? Αφήστε το νομοσχέδιο. Τα νομοσχέδια κρίνονται στις λεπτομέρειες. Σύμφωνε. Το κρίσιμο σημείο εδώ, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο γάμος. Στο γάμο δεν μπορεί να έχει κανένα σοβαρή αντίρρηση. Να μιλάμε τώρα σοβαρά. Ωραία. Δηλαδή, ακούω τα επιχειρήματα κατά του γάμου από κάποιους ανθρώπους που λένε: μα αφού έχουν το σύμφωνο συμβίωση, να κάνουν το γάμο. Αυτοί που κατά κανόνα το λένε αυτό ήταν αυτοί που ήταν αντίθετο σύμφωνο συμβίωση τότε. Και εγώ δεν το είχα ψηφίσει. Εντάξει. Δηλαδή. Δεν το είχατε ψηφίσει? Όχι, όχι, απήχα. Δεν ήμουν όρμος να το κάνω αυτό. Δεν ήμουν έτοιμος να το κάνω. Τώρα όμως εκ των υστέρων τι βλέπω? Γενναία δήλωση. Βλέπω ότι εμείς που ήμασταν αντίθετοι τότε, ως επιχείρημα κατά του γάμου, έχουμε αυτό για το οποίο εμείς ήμασταν αντίθετοι. Άρα είμαστε ένα βήμα πίσω. Όμως άλλο θέμα είναι ο γάμος, άλλο θέμα είναι η τεχνοθεσία. Δεν πάνε μαζί. Δεν είναι της ιδίας. Δεν πάνε μαζί αυτά. Ξέρετε, το ένα δεν ακολουθεί το άλλο. Δεν πάνε απολύτως μαζί.
Διότι ο μεν γάμος είναι ένα ζήτημα που αφορά τους δύο συγκεκριμένους ανθρώπους και εκεί, κατά τη γνώμη μου, ναι, τα ανθρώπινα του δικαιώματα είναι απολύτως ίδια με όλους μας και δεν συζητείται αυτό και δεν μπορούμε να μπαίνουμε για αυτή τη συζήτηση στην Ελλάδα. Τέρμα. Μάλιστα. Τα παιδιά είναι ένα τρίτο μέρος στην εξίσωση. Όχι, τους καθιστά η οικογένεια. Και η οικογένεια είναι ένα τρίτο μέρος στην εξίσωση. Είναι ένα τρίτο μέρος στην εξίσωση. Έχει δίκιο, έχει παιδιά. Άρα εκεί, μπορεί να διαχωριστεί αυτό. Μπορεί να διαχωριστεί. Είναι λογικό κάποιοι άνθρωποι να έχουν πολύ πιο μεγάλες ανησυχίες. Να διαχωριστεί νομικά μπορεί. Να δούμε τον νόμο για να το κρίνουμε αυτό. Μπορεί δηλαδή να γίνει το ένα χωρίς το άλλο, αυτό λέτε. Σας είπα, ένας νόμος, να πω δύο πράγματα που πιστεύω από κακράδεντα. Επί της αρχής δεχόμαστε ότι οι ομοφιλόφιλοι συμπολίτες μας έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με εμάς. Από την ώρα που επί της αρχής το δεχόμαστε τα αλήθεια αυτό, όλα τα άλλα θα τα βρούμε, μην ανησυχείτε. Εσείς θα το ψηφίσετε τελικά? Όταν το δω θα με ρωτήσω να σας πω. Όχι, δεν θα το ψηφίσει. Έχετε πει, δεν μπορεί να υπάρχει υποχρεωτικότητα σε θέματα δικαιωμάτων. Σήμερα του 24 έχει κάνει δύο γενναίες δηλώσεις. Ή θα το ψηφίσετε? Όταν θα έρθει ο νόμος, ξέρετε τι σημαίνει εμάς τους κοινοβουλευτικούς. Λες ένα, ακούς ένα νόμο και λες πω, φανταστικός νόμος αυτός. Τον διαβάζεις και έχει μέσα κάποια άρθρα που λες εγώ αυτό δεν θα το ψηφίσω. Μάλιστα. Μπορεί να συμβεί ανάποδα. Και εδώ λέτε. Ναι. Λες άμα τι νόμος είναι αυτός. Το θυλίζεις, λέμε γιατί μια χαρά είναι. Το ψηφίζω. Γι' αυτό το σοβαρό για ένα κοινοβουλευτικό κατά τη γνώμη μου είναι. Θα το διαβάσω. Mm-hmm. Επειδή εδώ είναι θέμα λεπτομέρειας και μην έχετε καμία βούλη, θα σας πω. Έχετε χαιρετισμούς από τον συνάδελφό μας Αντώνη Δελατόλα. Ο κουνιάδος του λέει ταλαιπωρείται 8 μήνες με τη σύνταξη. Δεν είναι έτσι όπως τα λέει ο Άδωνης, να το πείτε. Ο κουνιάδος του για να ταλαιπωρείται 8 μήνες έχει σίγουρα κάποιο πρόβλημα παράλληλη σύνταξη. Έχει δύο ταμεία. Γιατί για μια και με ρωτάτε, το πω και αυτό. Ναι. Γιατί είμαι πάρα πολύ περήφανος για αυτό που θα σας πω. Για δύο πράγματα και κλείνω, θα σας πάω. Όταν πήγα στο Υπουργείο Εργασίας, η εκκρεμή συντάξη μετά από τη μεγάλη προσπάθεια και του Βρούτση και του Χατζηδάκη. Είχαν πέσει περίπου 35.000. Μάλιστα. 31 Δεκεμβρίου του 2023 σπάσαμε το φράγμα των 25.000. Έχουμε πάνω είμαστε από κάτω από 25 τώρα. Είμαστε 24.000 κάτι η κρεμή συντάξη. Αυτό είναι πάνω από μείον 30%. Για την κύρια. Πάνω από μείον 30% από τη μέρα που πήγα. Δεύτερον, σε επικουρικές συντάξεις ήμασταν 65.000 και σήμερα ξέρετε πόσο είμαστε. 30. Μάλιστα. Είμαστε κάτω από 50%. Με τον νόμο που ψηφίσαμε για τις επικουρικές, βγάλαμε σε ένα 24ωρο 11.000 επικουρικές συντάξεις. Το ρεκόρ όλο το πρόγραμμα. Σε παίρνει και ο ΕΦΚΑ τηλέφωνο. Και τώρα έχουμε ξεκινήσει για τον ΕΦΚΑ από το 15-55 που σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει. Ήρθε η ώρα σου που λέει. Σε 6 μήνες έχει δικαίωμα να βγει σύνταξη. Άμα έχει ετοιμάσει αυτά χαρτιά. Άμα δηλαδή ο φίλο του Αντώνη του Δελατόλα. Ο κουνιάδο του. Είχε πληροφορηθεί εγκαίρως τη χαρτιά έπρεπε να έχει. Mm-hmm. Και το τελευταίο εξάμηνο του εργασιακού του βίου. Είχε ασχοληθεί λίγο να μαζέψει τα σχετικά έγγραφα. Μάλιστα, ήταν πιο γρήγορα. Θα είχε κερδίσει το χρόνο που χάνει τώρα. Ακούς, Αντώνη. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Κανονικό ήταν να τα έχει έτοιμα ο ΕΦΚΑ πάντως, προσεχώς. Και αυτό σωστό. Να μην τρέχει ο ΕΦΚΑ. Αυτό θα είναι έτοιμο, αγαπητέ Άκη, σε 3 χρόνια από σήμερα. Όταν ακούς τον Άδωνη. Δεν είναι να βγούμε εμείς στη σύνταξη, είναι έτοιμο αυτό. Όταν ακούς τον Άδωνη Γεωργιάδη, νομίζεις ότι ζούμε σε ένα ελληνικό παράδεισο. Σε ένα ελληνικό παράδεισο. Σε παράδεισο μπορεί να μην ζούμε. Σε πολύ καλύτερη Ελλάδα του παρελθόν ζούμε. Προσέξτε τώρα. Ο ΕΦΚΑ έχει ξεκινήσει το έργο της πλήρης ψηφιοποίησης του ολοκληρωμένου προεφυλακού του συστήματος. Αυτό το έργο έχει ξεκινήσει. Είναι ένα γιγαντιαίο έργο, Άκη, γιατί πρέπει να κάνεις. Τεράστιο έργο. Πρέπει να πας πίσω και να ψηφιοποιήσεις όλα τα ένσημα. Ό,τι ένσημα υπήρχε. Ό,τι υπήρχε. Από καταβολής. Αυτό θα παραδοθεί. Και εμείς έχουμε έγχαρτα ένσημα. Βάσει σύμβαση σε 3 χρόνια. Όταν αυτό θα ολοκληρωθεί, τότε ο σκοπός μου ποιος είναι. Στο κινητό σου τηλέφωνο θα κατεβάσει μια εφαρμογή ή σύνταξη. Μάλιστα. Και όποτε και να είσαι και όπου και να είσαι, θα την καμαρώνει σύνταξη. Θα την πατάει, θα λες. Τάδε του μηνό, του τάδε έτου, θα έχει μαζεύει τόση σύνταξη. Μάλιστα. Αυτό είναι. Αυτό θα είναι μεγάλο βήμα. Σε 3 χρόνια. Τεράστιο βήμα. Καλημέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε. Καλή χρονιά να έχετε. Καλή χρονιά.